Σε πολλούς, όταν γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου 1940 και μιλάμε για την νίκη επί των Ιταλών και μιλάμε βέβαια και τις θαλάσσιες επιτυχίες των ελληνικών όπλων δυνάμεων, το μυαλό πηγαίνει στον Μίλτονο Ιατρίδη και το θρηλυκό υποβρύχιο Παπανικολής. Το υποβρύχιο Παπανικολής και ο Ιατρίδης εδώ και δεκαετίες έχουν συνδεθεί με την ιστορική μνήμη της πόλεως του Πύργου, όπου είχε φιλοξενηθεί παλιότερα μια πρωτομή του, ο δημιούργημα του μεγάλου γλύπτη μας Φάνη Σακελαρίου, που τώρα αυτή η πρωτομή κοσμεί το λιμάνι του Κατακόλου. Και τώρα τελευταία ο Νίκος Οδημόπουλος, ο ηλίος γλύπτης, δημιούργησε έναν αδριάντα του Ιατρίδη του Μίλτονα, στο κέντρο της πόλης, στην ομώνυμη πλατεία Ιατρίδη. Ο Ιατρίδης υπήρξε ένας σπουδαίος γείτορας των ναυτικών δυνάμεων της Ελλάδος, που με το υποβρύχιο κατά Παπανικολής είχε αποδείξει ότι μπορούσε η Ελλάδα να αποκτήσει υπεροπλία στη θάλασσα. Γι' αυτόν είχαν ακουστεί πολλά, είχαν γραφτεί πολλά. Δυστυχώς δεν υπήρχε μια μονογραφία αφιερωμένη στη μνήμη του, δεν υπήρχε μια ανάλογη μέρημνα, κάτι που ανέλαβε να κάνει ο αγαπημένος του ανιψός, ο Βασίλειος Ιατρίδης. Ο Βασίλης Ιατρίδης, μέσα από αρχαϊκές πηγές, μέσα από προσωπική μαρτυρία, είναι σήμερα ο άνθρωπος, ζει στην ένατη δεκαετία της ζωής του, πρόλαβε το θείο του, τον Μίλτονα Ιατρίδη, και εν υπηρεσία και αργότερα, όταν ήταν στην τελευταία δεκαετία της ζωής του, και μέσα από ιστορικές πηγές και προσωπικές μαρτυρίες καταγράφει την πορεία αυτού του ανθρώπου που έγραψε τη δική του σελίδα στο έπος του 1940. Είναι ένα βιβλίο που με πολύ ενδιαφέρον είχε εκδοθεί παλαιότερα από το Λιμενικό Ταμείο Πύργου, από τον τότε Προεδρείο και Διοικητικό Συμβούλιο, από τον Λεωνίδα Βαρουξή, τον Ζωή Φαντή και άλλους που ενδιαφέρθηκαν να προβληθεί η ναυτική ιστορία της Ηλίας. Τώρα επανεκδίδεται από τον εκδοτικό σύλλογο, εκδοτικό όμιλο Πελασγός του Ιωάννη Γιαννάκηνα, έναν όμιλο εκδοτικό που βοηθάει πάρα πολύ την ανάδειξη ιστορικών πτυχών και έχει συμβάλει στην προώθηση σπουδαίων ηγετών του ελληνικού στρατού του 20ου αιώνα. Ένας από αυτούς είναι και ο Μίλτον Ιατρίδης. Το βιβλίο αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, διότι βλέπουμε τον Ιατρίδη ως ηγείτορα, στρατιωτικό, ως άνθρωπο και ως Έλληνα της καθημερινότητας, που αποδεικνύει ότι την κρίσιμη στιγμή θα θυμηθεί το καθήκον, θα βρεθεί μπροστά στο χρέος και θα γράψει ιστορία.